Λοιπόν, ο Ωρέας Καρνέζης φυσικά δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας μέσα στο στούντιο, αλλά τον έχουμε τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της γραμμής. Μιλάμε με Γρανάδα. Καλησπέρα στον Ωρέας Καρνέζη. Καλησπέρα, Οσπανία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Ωρέστη. Επειδή ξέρω ότι είσαι σαν χαρακτήρας πολύ προσγειωμένος, αυτό το Σούπερμαν που σου κολλήσανε νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Φαντάζομαι ότι σου φάνηκε λίγο υπερβολικό. Η αλήθεια είναι γενικότερα. Όλοι οι χαρακτηρισμοί που έχουν ακουστεί το τελευταίο 24ωρο, αν μη τι άλλο, είναι λίγο υπερβολικοί. Ωρέστη, στείλει την μπάλα ο Μέση να πάρει φόρα να εκτελέσει το φάουλ. Αυτή την εικόνα την έχεις δει ως τηλεθεατής πολλές φορές και έχεις δει και την κατάληξη. Εκείνη τη στιγμή το σκέφτεσαι ότι όπα τώρα απέναντι είναι ο Μέση και πού θα τη στείλει ο διάολος και προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, ή είναι ακόμη μια μέρα στη δουλειά? Όχι, είναι αυτό που είπες. Μια και έχω δει πολλές φορές αυτή την κατάληξη να πίνει στα δίχτυα, λέω δεν νομίζω ότι θα είμαι και εγώ επόμενος που θα το κάνει. Τουλάχιστον να κάνω κάτι καλύτερο. Έχω δει αρκετές φορές τον τρόπο που χτυπάει και νομίζω ότι εντάξει, ήταν πολύ δύσκολη η φάση, γιατί είναι πολύ κοντά, δεν έχει πολύ καλή ορατότητα. Το πρώτο σου μέλημα σαν τροματοφύλακας είναι να μην δεχτείς γκολ από τη γωνία τη δική σου. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, όντως ήταν μια δύσκολη απόκρουση και χαίρομαι που κράτησα το 0 με αυτό. Ωρέστη, καλησπέρα και από μένα. Γιατί μου φαίνεται με ένα πιο δύσκολη επέμβαση που κάνεις νωρίτερα στο σουτ του Φάμπρεγκας που πάει χαμηλά και πρέπει να πέσει στη γωνία? Το βλέπουμε τώρα και όλα στα highlights. Εντάξει, όντως και εκείνη ήταν μια δυσκολία, διότι πάλι είχα μπροστά μου σώματα, αλλά είχα την τύχη ότι το γήπεδο δεν ήταν πολύ δερμένο, δεν είχε πολύ υγρασία του, τόσο ώστε να μπορέσει η μπάλα να σκάσει πάρα πολύ και να φύγει με πολύ μεγάλη δύναμη. Ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα και για μένα και για όλους τους τερματοφύλακες. Αλλά αξιά, άμα δεν είχε λίγο τύχη που λέμε το ποδόσφαιρο, δεν κάνει και τίποτα. Είχα την τύχη με το μέρος μου σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι οι συμπαίκτες μου νομίζω ότι πιάσανε μια καλή απόδοση και καταφέραμε να κάνουμε να πάρουμε μια σπουδαία νίκη. Την τύχη σου πάντως την έφτιαξε, Ωρέστη, γιατί δεν είναι μόνο η επεμβάση που βλέπουμε εδώ στα highlights. Όποιος παρακολούθησε το match, κατάλαβε ότι ήσουν τρομερά σταθερός, τρομερά σίγουρος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και αυτό λέει πολλά έτσι για έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει μείνει εκτός δράσης για τόσο καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο σου παιχνίδι από τις 4 του Γενάρη κοντά στην Αλμερία, έτσι? Ναι, το τελευταίο match ήταν με την Αλμερία. Τον είχαμε παίξει στις αρχές του Ιανουαρίου. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη η θέση του τερματοφύλακα. Έχει πολύ μεγάλες ιδιαιτερότητες. Είναι πολύ ιδιαίτερη θέση. Όποιος δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο δεν το καταλαβαίνει αυτό που λέω. Χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη συγκέντρωση, πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται και τύχη. Γιατί όταν έχεις πάρα πολύ καιρό να παίξεις, είναι σαν να ανοίξεις ένα κέρμα. Που σημαίνει ότι ή θα παίξω πολύ καλά ή που δεν θα πάω καλά. Και όπως ξέρετε κι εσείς, ότι ένα λάθος στον τερματοφύλακα στοιχίζει. Αυτή η εμφάνιση σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο και για την εθνική ομάδα. Το λέω αυτό διότι εσύ μας είχες δείξει και στο παρελθόν ότι μετά από μακρά διαστήματα αχρησίας, να το πω, είχες τον τρόπο να συγκεντρώνεσαι. Αλλά όπως και να έχει και για την ίδια την ομάδα, το ότι εσύ αρχίζεις και είσαι ενεργός, και το λέω αυτό γιατί η δική μας εκτίμηση είναι ότι μετά από αυτή την εμφάνιση η λογική λέει ότι θα πάρεις το χρόνο σου. Σημαίνει ότι θα έρθεις και πολύ έτοιμος για να ξεκινήσεις την προετοιμασία για τον παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όταν αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα στην καριέρα μου, ήξερα ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Διότι, όταν βγαίνεις στο εξωτερικό, ξεκινάς από το μηδέν. Ο κόσμος εδώ δεν ξέρει, δεν παρακολουθεί το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να ξέρει εμένα προσωπικά συγκεκριμένα ή οποιοσδήποτε άλλος παίκτης να δουν τι κάναμε στα πρωταθλήματά μας. Ξεκινάς επί ίσης ώρες και πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ. Είναι λογικό ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για ένα παίκτη που βγαίνει έξω, ήρθα σε μια ξένη χώρα με καινούργια δεδομένα, με άλλη νοοτροπία. Σε μια χώρα που δεν μιλάνε και καθόλου αγγλικά. Σωστό. Πόσο δύσκολο για μένα ήταν να προσαρμοστώ. Επίσης έλειπα πάρα πολλές μέρες με την εθνική ομάδα κάθε μήνα. Δηλαδή δεν μπορούσα να προσαρμοστώ γρήγορα, γιατί αμέσως μετά από μια εβδομάδα έπρεπε να ξαναφύγω και έλειπα πάλι δύο εβδομάδες. Αυτό έκανε πολύ δύσκολο ώστε να μπορέσει και ο προπονητής να με εντάξει γρήγορα και να μπορέσω να μπω και εγώ στην ομάδα στον χρόνο που ήθελα.
Σωστά, εννοείται. Τώρα ξέρεις, εμείς επειδή μιλάμε πάρα πολύ για το Ισπανικό πρωτάθλημα και τον τελευταίο καιρό για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μπαρσελόνα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία σου, να μας πεις πώς την ένιωσες χθες, πώς σου φάνηκε, αν όντως είναι μια ομάδα σε εκνευρισμό, μια ομάδα που έχει πια πιεστεί πολύ και νιώθει ότι πάει να κλείσει ο κύκλος της. Σου φάνηκε αυτό στις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών της? Δεν νομίζω ότι όταν χάνει ένα παιχνίδι η Μπαρσελόνα σημαίνει αυτόματα ότι κλείνει ένας κύκλος, ότι είναι κορεσμένη ομάδα και όλα αυτά που μπορεί να ακούγονται. Εντάξει, δεν πάβει να είναι και αυτοί οι άνθρωποι, να είναι παίχτες και αυτοί, να παίρνουν 50-60 παιχνίδια το χρόνο, να επιβάλλουν αυτό. Δεν είναι και αυτοί και για τους εύκολο σε κάθε παιχνίδι να, με όποιον παίζουν, να ρίχνουν 3 και 4 γκολ και να παίζουν φανταστικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και έναν αμυξίδα, ας πούμε, το δικό μας το παιχνίδι, η Παρθένια είχε κατοχή γύρω στο 85-86% κατοχή. Έκανε 29 τελικές προσπάθειες, 10 πήγαν στο τέρμα. Είχε συνολική υπεροχή, δηλαδή εισήλυψε μόνο τον γκολ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ήταν τόσο κακή όσο δείχνει το αποτέλεσμα. Γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι από την Παρθένια επειδή κερδίσαμε. Απλά είναι αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου, ας πούμε, που είναι το απόβλεπτο. Και αυτό το κάνει και το ποδόσφαιρο λίγο ωραίο και έχει και νόημα. Σωστά. Στην Γρανάδα, στην πόλη, εκεί βγήκε μια βόλτα μετά τον αγώνα. Ωραίστη, όλα καλά, εντάξει. Βαρέθηκες να υπογράψεις αυτόγραφα? Είναι μια πολύ ήρεμη και ήσυχη πόλη. Γενικότερα η Ανταλουσία έχει ένα στυλ πολύ, πολύ χαλαρό στον τρόπο ζωής. Είναι το γνωστό poco a poco που λένε. Αν ισπανικά, δηλαδή όλα σιγά σιγά. Αν βλέπουμε και ισπανικά. Ναι, όλα σιγά σιγά που λένε. Αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα, είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Παρόλο που είναι μια ομάδα που τα τελευταία 3-4 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Από τότε δηλαδή που την ανέλαβε και ο πρόεδρος που έχει την Ουντινέζε, ο Πότζο, και τη βοηθάει και οικονομικά. Είναι μια ομάδα, μια πόλη γύρω στους 270.000 κατοίκους. Το γείτονο, φανταστείτε, έχει πάντα, είναι γεμάτο, με μέσο όρο εισιτηρίων τους 22.000 κόσμο. Γενικότερα έτσι είναι μια πολύ όμορφη πόλη στο να παίζεις, στο να μένεις. Ο κόσμος αγαπάει και σέβεται πάρα πολύ εδώ πέρα τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό. Ωραίστη, πέρα από το Μουντιάλ, τα σχέδιά σου για το μέλλον, εντάξει, αυτή η επιλογή με τον δανεισμό σου φέτος στην Γρανάδα δεν έχει βγει μέχρι στιγμής. Μπορεί να σου δοθεί τώρα η ευκαιρία και αυτό ελπίζουμε όλοι στο τέλος της σεζόν. Θα προτιμούσες να μείνεις, αν είχες την επιλογή να μείνεις στη Γρανάδα ή να μείνεις στην Ισπανία, να γυρίσεις στην Ουντινέζα, να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Ιταλία, πώς το σκέφτεσαι? Αυτό ήταν ένα κόνσεπτ από την αρχή που το είχαμε συζητήσει το θέμα της Γρανάδα. Ήξερα ότι στην αρχή τους πρώτους 1-2 μήνες ότι δεν θα είχα χρόνο συμμετοχής. Εντάξει, δυστυχώς δεν πήρα γεμάτη σεζόν φέτος. Παρόλο που αν τελειώσουμε με αυτά τα παιχνίδια, σύν τα παιχνίδια της Εθνικής, δηλαδή θα τελειώσω γύρω στις 12 με 15 συμμετοχές, που ναι, μεν δεν είναι μια γεμάτη σεζόν, αλλά είναι παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο και με παραστάσεις που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον. Ο δανεισμός μου τελειώνει εμένα μετά το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ακόμα, να σου πω την αλήθεια, τι θα γίνει. Πρέπει να γύρω στην Ιταλία να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους, με αυτούς που κάνουν τον προγραμματισμό των ομάδων που έχουν και να βρούμε και την καλύτερη δυνατή λύση και για μένα και για την Ουντινέζη. Μάλιστα. Σου ευχόμαστε, Ωρέστη, υγεία και από εδώ και πέρα μόνο βασικός. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ωρέστη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.